σήμερα Τρίτη, 25 Μαΐου 2021. Βρίσκομαι λοιπόν πάλι εδώ στο πάρκο του Ξαρχάκου, με το πιο σωστό όνομα πάρκο Χάνθ. Με έχουν διορθώσει πολλές φορές γι' αυτό, αλλά πολλοί κόσμος το ξέρει πάρκο Ξαρχάκου. Αλλά ο Ξαρχάκος είναι καφετέρια που άνοιξε αργότερα. Και εδώ, όπως έχουμε δείξει και σε προηγούμενο βίντεο, είναι τόπος αναπαραγωγής του πράσινου φρύνου, ο μοναδικός πληθυσμός στην Ελλάδα. Συνεχίζει να αναπαράγεται από το διάστημα εκείνο που το είχα πρώτη φορά καταγράψει, που αποτελούσε και την πρώτη επίσημη καταγραφή, γύρω στις 20 Απριλίου. Ακόμα εδώ λοιπόν είναι κάποιοι φρύνοι. Και μόλις τώρα έπιασε ένα αρσενικό, το οποίο ήταν έξω από το νερό, στη ξηρά, τον έβγαλα μια ωραία φωτογραφία και θα τον αφήσω. Είναι ένα πολύ γρήγορο βίντεο, δεν θα δούμε πολλά πράγματα. Αργότερα, που θα είναι και μέρα μια φορά, θα καλύψω το γεγονός των γυρίνων. Πού και πού κοάζουνε. Λοιπόν, να το ζείτε πόσο όμορφος φρύνος είναι. Ο, πάει να φύγει. Ήταν αρκετά ήσυχος αυτός, να το ζείτε τον. Δείτε χρώματα. Μπουφώτες βίριντες. Ακούτε και τον κοασμό, ακούστε. Έχει χορύπανση, το ξέρω. Θα ακουστεί και σε λίγο, να το ζείτε το βατραχάκι αυτό. Κοινό είδος φρύνου στην Ελλάδα, αλλά μέσα σε μια πόλη και μάλιστα στο κέντρο, χωρίς άλλη σύνδεση με άλλα ενδιατήματα, αρκετά σπάνιο. Έχει ωραία σχέδια, δείτε, χρώματα, κοκκινοπές βουλίτσες, σκούρα πράσινα μέρη και ανάμεσα λαδί ανοιχτό, αρσενικό. Να το κάνει και έναν ήχο, ίσα ίσα. Παρόλο που τον έχω πειράξει, δεν έχει βγάλει ακόμα τοξίνη. Εδώ είναι η παρότια δένεση του πίσω από τα μάτια. Θέλει να φύγει, το κατανοούμε, αλλά πρέπει και να τον δούμε. Να το, τον αφήνω λίγο κάτω, δείτε τον. Και τώρα τον αφήνουμε να φύγει. Ας μπει μέσα στο νερό και μετά σπάει που θέλει. Ακόμα εδώ είναι λοιπόν. Ήρθα για να ψάξω αν έχει μεταμορφωμένα μικρά και βρήκα ακόμα μεγάλους. Σήμερα Σάββατο, 29 Μαΐου 2021. Ήρθαμε εδώ λοιπόν, πάλι είμαστε στο πάρκο εδώ της Ανθρακομικής, του Ηρακλειώτη, της ΕΡΤ, του Τρίτου Σώματος Στρατού, όλα αυτά τα ονόματα. Πάμε στο κανάλι να δούμε αν έχει κάποια άλλη γελώνα για διάσωση, κάποιο άλλο ελληνικό είδος. Λοιπόν, είμαι εδώ, είναι ο Βασίλης που ήταν και την άλλη φορά και ο Γιάννης που ήταν και στο Χέρπινγκ. Περάσαμε και από το Φίντερς, γνωρίσαμε πρώτη φορά τον κόσμο του χόμπι των ερπετών. Θετικότατες εντυπώσεις, ίσως να ξεκινήσουν λοιπόν με το καλό, ξεκινήστε. Πάμε τώρα εδώ λοιπόν για χελώνες και μετά μπορεί να πάμε και σε άλλα μέρη της πόλης να κάνουμε Χέρπινγκ, έτσι μικρό, ενδοαστικό Χέρπινγκ. Ένας κρίνος εδώ σε Αττικός, έχουν φυτέψει διάφορα, έχει μπαμπού εδώ γύρω-γύρω από πολύ παλιά, τα θυμάμαι. Σικιά και έχει και αυτό το βολβό τον όμορφο που αφήσει τέτοια εποχή. Εδώ είναι η αρχή του καναλιού, είχε και μια μικρούλα χελωνίτσα που έφυγε, ίσως και να γεννήθηκε εδώ. Να την τραυματισμένη χελώνα που είχαμε βρει και την άλλη φορά, νομίζαμε ότι δεν ζει, αλλά ζει ακόμα. Αυτή που μάλλον δέχτηκε επίθεση σκύλου που σας έλεγα, τα αφήνουν εδώ στην λίμνη γύρω γύρω, ένα μέρος των καγγέλων δεν είναι πλήρως και μπορούν να μπουν μέσα και συμβαίνουν αυτά. Νάτε εδώ όλες μαζί λοιπόν οι κοκκινομάγουλες, οι τρακέμις κρύπτα, οι νεροχελώνες λιάζονται στην όχθη του καναλιού, η κλασική του εικόνα, διαχρονική κλασική εικόνα στο κανάλι. Κάθε πρωί και μεσημέρι όλες οι κελώνες στη σειρά θερμορυθμίζονται εκεί στον ήλιο να βάζει θερμοκρασία του και άμα κάποιος πάει να τις ενοχλήσει όλες πέφτουν μέσα και γλιστράνε στο νερό, γι' αυτό τις λένε slider turtles στα αγγλικά αυτές, γιατί φεύγουν μέσα στο νερό αμέσως. Λοιπόν, δείτε εδώ μία μικρή κοκκινομάγουλη. Αρσενικό είναι? Πώς το βλέπεις? Για αρσενικό φαίνεται. Μικρούλα όμως. Και δείτε αυτήν εδώ που είναι άγρια, δείτε, έτοιμη να δακώσει είναι. Αλλά δεν έχει μεγάλη ευκαιρία λαιμού, γι' αυτό βάζω εδώ το χέρι. Αυτή είναι σκούρη, είναι μελανιστικό, με μακριά νύχια, αρσενικό ξεκάθαρα, αλλά δεν έχει τα σχήματα του κοκκινομάγουλου. Είναι όμως αυτή την ευρύτερη ομάδα, είναι αμερικάνικη κάτι. Κατά πάσα πιθανότητα είναι κοκκινομάγουλη. Έχει πιάσει γλίτσα από κάτω, δείτε, αλλά είναι αρσενικό. Κύλο καβούκι, παχιά ουρά, νάτε και μακριά νύχια μπροστά. Αλλά. Θα τη βγάλουμε και φωτογραφία, θα μάθουμε και σίγουρα τι είναι. Βάλε αυτήν. Και. Αυτήν. Θα μάθουμε. Ποια θα βγάλουμε, αυτήν, ποια. Έχει κοκκινομάγουλα. Βγάλε και αυτήν. Θα την αφήσουμε, πρέπει να τη βγάλουμε
καλύτερα λίγο φωτογραφία. Εδώ μια κυτρινομάγουλη, τρακέμις κρύπτα σκρύπτα και μια κοκκινομάγουλη. Τρακέμις κρύπτα έλεγκαν, σιλιάζονται μαζί. Προσέξτε και διαφορά μεταξύ του. Η κοκκινομάγουλη είναι ταλαιπωρημένη. Το καβούκι τη είναι διπλωμένο. Ίσως έλλειψη ασβεστίου, μικρός χώρος. Γιατί αυτές είναι όλες πρώην κατοικίδια που τις πέταξαν εδώ, ανεύθυνα άτομα. Οι άλλοι είναι υγιείς λοιπόν. Αυτές λοιπόν τις πετάξαν εδώ παλιά, το έχουμε ξαναπεί πόσες φορές. Τις πετούσαν όμως και σε ποτάμια και σε λίμνες που είναι φυσικά ενδιατήματα και δεν πρέπει να πετάμε ξένα είδη σε φυσικά ενδιατήματα. Αυτές είναι από τη Βόρεια Αμερική και είναι ανταγωνιστές σε ελληνικά είδη νεροχελώνες. Τόσο μεγάλο ήταν το πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη που η Ευρωπαϊκή Ένωση τις απαγόρευσε. Πλέον δεν πουλούνται. Κάποια πέτσε από τις πουλάνε ακόμα γιατί δεν υπάρχει έλεγχος και τόσο πολύ. Τώρα εντάξει, υπάρχουν σοβαρότερα πράγματα. Κανείς δεν ψάχνει χελώνες τώρα, καταλάβατε. Αλλά γενικώς ναι, τα περισσότερα δεν τις πουλάνε πια. Υπάρχουν κάποια τεχνητά περιβάλλοντα όπως αυτό εδώ, όπου εντάξει δεν κάνουν κάτι χελώνες. Αλλά γενικώς δεν είναι ένα ζωάκι που το παίρνουμε για τα παιδάκια και το πετάμε μετά, γιατί περισσότερα έτσι τα κάνανε. Τα παίρναν μικρά, νόμιζαν ότι δεν θα μεγαλώσουν, στα πέτσε όπου δίνανε ό,τι να είναι συμβουλές. Και μετά έγινε αυτό το πράγμα. Να και μία χελώνα κοκκινομάγουλη που αλλάζει πλάκες στο κέλυφος. Γι' αυτό σηκώσαν και είναι πιο άσπρο. Αυτό είναι ετήσιο γεγονός συνήθως. Μπορεί και πιο συχνά να είναι μικρές. Αλλάζουν τις πλάκες τους για να έχουν λίγο και λεπτό κέλυφος. Όπως άλλα ερπετά αλλάζουν το δέρμα τους, αυτές αλλάζουν τις πλάκες πάνω στο κέλυφος. Και αυτό είναι κάτι φλουδίτσες μέσα στο νερό. Οι χελώνες ξηράς για παράδειγμα δεν το κάνουν αυτό. Τις ισορρεύουν τη μία πάνω από την άλλη, τις έχετε δει. Το κάνουν αυτές τις γραμμές σε κάθε πλάκα. Είναι μία πλάκα κάτω από την άλλη, γι' αυτό βγαίνει αυτό το σχήμα με τις γραμμές. Έτσι ώστε να έχουν πιο πολύ προστασία. Ενώ του νερού χρειάζεται να έχουν πιο πολύ ταχύτητα. Ελαφρύ καβούκι, λίγο, γι' αυτό τις αλλάζουν. Εδώ λοιπόν δείτε τι γίνεται, χαμός από χελώνες. Έχουν ρίξει φαΐ και έχουν έρθει. Και έχουν πάει ψαράκι ανάμεσα. Χαμός. Ανακατεύεται το νερό από τις χελώνες. Ο κυρομάγουλες όλες. Εδώ στα συντριβάνια λοιπόν. Έχει επίσης λίγες κοκκινομάγουλες, τώρα δεν ξέρουμε. Μόνες τις πήγαν, τις ρίξανε, αλλά πάντα τυχαίνει να έχει και εδώ λίγες. Εδώ λοιπόν είμαστε στη μέση περίπου, τρεις χελώνες και εδώ. Και προσέξτε εδώ λίγο το νερό, πιο εύκολα που δεν έχει τόσο ήλιο, πράσινο. Από όλη αυτή την άλγη που έχει μεγαλώσει εδώ, διάφοροι μικροσκοπικοί φυτικοί οργανισμοί, φύκοι κλπ. Και δεν καθαρίζεται πολύ το νερό. Αυτό τώρα είναι σύμπτωμα ευτροφισμού. Έχει πολύ καλό λίπασμα εδώ, καταλάβατε, από χελώνες, από όλα αυτά που αφήνουνε. Αλλά μετά όταν αυτό σαπίζει, δεσμεύει το οξυγόνο από το νερό και έχουν πρόβλημα και τα ψάρια που αναπνέουν και λοιπά. Ίσως να το κάνουν κάποιες φορές. Ευτυχώς που εδώ όταν καθαρίζουν το μέρος, δεν καταστρέφουν όλη τη λίμνη, γιατί αυτό το διαχειρίζονται από παλιά, ξέρουν δηλαδή. Μισό-μισό το κάνουν σύντομα. Να δείτε πως έγινε, ούτε φαίνεται το νερό. Σκοπός είναι και να φαίνεται μέσα το νερό. Άλλωστε, σε πάρκο είμαστε. Πρέπει να έχουν μια καλή εικόνα και οι άνθρωποι που έρχονται. Και οι χελώνες επίσης φορτώνονται με αυτό το υλικό πάνω που σίγουρα δεν το θέλουν τόσο πολύ. Αλλά δεν κάνει κανείς κάτι, πιο συχνά. Μαμά. Δείτε εδώ λοιπόν, τρώνε. Βάλαμε πάλι πραγματικό φαγητό, ποντικάκι. Και τρώνε, μάχη γίνεται. Με τραβάνε. Με πάρουν και εμένα μέσα. Το κρατάνε. Δεν τρώνε αμέσως γιατί είναι σκληρό ακόμα. Δεν μπορούν να το ανοίξουν αμέσως. Δεν ήξερα που τρώνε ποντίκια. Από όλα τρώνε. Τους φέρνουμε καρότα, σκουλίκια και ποντίκια καμιά φορά. Καρότα εντάξει, αλλά ποντίκια. Είναι παμφάγες, δεν τις ξηράς αυτές. Είναι το νερό, τρώνε από όλα, ό,τι πες. Απλά το τραβάνε. Όχι, όχι. Όχι, θέλα πίσω, αφήν. Δείτε εδώ λοιπόν, με λίγη βοήθεια του το άνοιξα και μου το παίρνουν τώρα μέσα. Δεν θέλουμε να το πάρουμε μέσα, θέλουμε να το δείτε. Τα παιδάκια εντυπωσιάστηκαν λοιπόν, το είδαμε. Αλλά κάποιοι τους το άφησαν. Δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και τους τα πήρανε μετά. Θα τα κάνουν vegan σιγά. Μια ακόμα γενιά θα καταστραφεί. Αυτοί τρώνε, αυτά δεν θα τρώνε. Τραβάνε. Ένα το κρατάει. Τα άλλα προσπαθούν να το πάρουν. Λοιπόν, το πρώτο ποντίκι το πήρανε, το φάγανε. Έχω ακόμα ένα. Το οποίο όμως, επειδή δεν κόβονται εύκολα, θα τις βοηθήσω στο κόψιμο λίγο. Δείτε τι θα κάνουμε τώρα.
το τράβηξε, κόβηκε. Τώρα θα το φάνε. Φύγαμε κανένα 15 μέτρα από το σημείο και δείτε όσο εδώ έφτασε το ποντίκι. Μια μικρή κοκκινομάγουλη κρατάει κομμάτι ποντικιού για να αποφύγει τον ανταγωνισμό από τις μεγαλύτερες. Εδώ λοιπόν τελετουργικό ζευγαρώματος κοκκινομάγουλης. Το αρσενικό πειράζει με αυτά τα μακριά νύχια που έχει το πρόσωπο του θηλυκού και το θηλυκό αρχικά πάει προς τα πίσω. Αλλά άμα είναι δεκτικό θα καθίσει τον πυθμένο και το αρσενικό θα την γονιμοποιήσει. Νάτι και η μικρούλα που βρήκαμε στην αρχή του καναλιού, τώρα μπορείτε να τη δείτε, είναι πολύ μικρή όμως, σχεδόν όπως τις πουλάνε. Μπορεί και να γεννήθηκε εδώ, δεν το αποκλείω καθόλου. Είναι πιο φιλικό το περιβάλλον από τη λίμνη της Νέας Παραλίας που ήταν χάλια για αναπαραγωγή. Και πάλι υπάρχουν προβλήματα, αλλά ίσως. Εκτός και αν το πέταξαν μικρό το αγόρι και το ρίξαν. Δεν πολύ πιστεύω αυτή την εκδοχή, αλλά μπορεί. Και εδώ πέρα είναι και τραυματισμένοι. Μάλλον αυτή θα πάει να γίνει μέρος του πυθμένα του καναλιού σε λίγο. Θα έχει κι άλλους εκεί μέσα. Πάνε σαν τη λίμνη λοιπόν. Κανείς δεν θα τη βοηθήσει ποτέ. Θύμα σκύλων. Λοιπόν, με δυσκολία πιάσαμε και το μικρό χελωνάκι. Δείτε το πόσο μικρούλι είναι και πόσο όμορφο είναι. Πράσινο, υγιέστατο. Εγώ πιστεύω πως δεν είναι από πετσόμπα. Αυτό γεννήθηκε εδώ, υγιέστατο. Δείτε, δεν έχετε προβλήματα στα κοκαλάκια, αλλά είναι και μικρό ακόμα. Είναι γύρω στα 2,5-3 εκατοστά. Δείτε, μεγάλο κεφαλάκι, κυτρινομάγουλη. Δείτε την από κάτω. Αρκετά δραστήριο. Τώρα μαζεύτηκε λίγο μέσα, εντάξει. Δείτε πόσο μικρό είναι. Πολύ χαριτωμένα ζωάκια, γι' αυτό λοιπόν τα παίρνανε παλιά. Νόμιζαν ότι θα μείνουν για πάντα έτσι. Φυσικά και αυτή είναι η πρώτη φάση της ζωής τους, δεν θα μείνουν έτσι. Βέβαια, άμα ξέρεις τι κάνεις, είναι πολύ καλό ζώο η χελώνα αυτή, συγκεκριμένη, αλλά περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Αλλά δείτε το πόσο όμορφο είναι τώρα που είναι μικρό. Νεοσός, τρακέμι κρύπτα. Να τη δείτε τι μου περπατάει, τη βάλαμε και λίγο κάτω. Φτάσαμε στο πάρκο Ξερχάκου λοιπόν, ή πάρκο Χάντ πιο σωστά. Εδώ έχει κάτι πεσμένα δέντρα. Το ένα είναι πεσμένο, το άλλο είναι κανονικό. Απλά είναι χαμηλά κάτω στην αρχή. Κάποτε παλιά έχει πατηθεί. Ψάχνω μήπως έχει κανένα φρύνο από κάτω, αλλά δεν σηκώνονται εύκολα. Και έχουν κισό πάνω τώρα. Εδώ λοιπόν έχει και γυρίνους, κουφώτες βίρυδες, το πράσινο φίδι που αναπαράγεται σε αυτό το πάρκο. Βλέπετε λίγα έχει εδώ, θα έχει πιο κάτω πιο πολλά. Απλώς ήθελα ένα σύντομο βίντεο αρχικά για απόδειξη ότι υπάρχουν. Εδώ λοιπόν έχει πολύ περισσότερους γύρους στην πράσινη φρύνη. Τρέφονται με την άλγη στο νερό, τα οργανικά υπολείμματα, δεν έχει σκιά, έχει ήλιο το κάτω από δέντρο. Ό,τι πρέπει περιβάλλον για να αναπτυχθούν. Σε λίγες εβδομάδες θα φανούν και τα μικρά στις όχθες. Εδώ λοιπόν είναι η μεγάλη λίμνη και βλέπετε μέσα τους γυρίνους του πράσινου φρύνου. Εδώ είχαμε βγάλει τα αυγά την προηγούμενη φορά που κατέγραψα πρώτη φορά το πληθυσμό αυτών. Από το σπατράκι. Σε αυτό το μέρος ακριβώς. Και τώρα βγήκαν οι γυρίνοι. Οι φώτες βίρυτης. Στον ήλιο είναι εδώ. Μεγαλώνουν. Αυτή εδώ δεν είναι μια απλή τρυπούλα. Εδώ είναι το κρυσφύ για το πολλών φρύνων της περιοχής. Κατεβαίνουν κάτω. Και έχει μέσα χώμα, υγρασία και μπαίνουν. Και εκεί ξεκουράζονται. Είτε όταν έχει ζέστη, είτε όταν τους ενοχλούν. Το βράδυ βγαίνουν λοιπόν από εδώ. Σκαρφαλώνουν. Έτσι πουσουλώντας, ξέρετε πως ανεβαίνουν. Τα βατραχάκια, τα τυχώματα που είναι ανάγλυφα και βγαίνουν. Σίγουρα πάρει και σε άλλα μέρη, όχι μόνο εδώ, αλλά και εδώ έχει. Εδώ λοιπόν δραστηριοποιείται και η παπαγάλη, η ψητάκουλα κράμερη, η ρίγκνεκ και διώξανε μια κουρούνα μόλις πριν λίγο. Γιατί τα κορακοειδή είναι γνωστοί θηρευτές φωλιών πουλιών και μάλλον προστατεύουν τη φωλιά τους από αυτήν. Και έχουμε κάποια μικρά βίντεο, δεν μιλούσαμε εκεί για να μην τις τρομάξουν γιατί ήταν πολύ κοντά μας. Πάντως αυτό γίνεται τώρα, γι' αυτό είναι τόσο ανήσυχα. Εδώ λοιπόν τελειώνει και αυτή η μικρή άτυπη εξόρμηση. Πήγαμε και τη βόλτα στο Feeders, το γνωρίσανε. Είναι η Χέρπερ εδώ. Μετά πήγαμε βόλτα στο πάρκο με τις χελώνες, μήπως έχει καμία να διασώσουμε. Αν επιτυχώς, όμως δεν βρήκαμε, αλλά τις ταΐσαμε. Βρήκαμε και αυτό το όμορφο μικρό που δεν είναι και κάτι που βρίσκεις κάθε μέρα. Και τελειώσαμε εδώ με πάρκο Ξερχάκου, όπου είδατε και το αποτέλεσμα του ζευγαρώματος των φρύνων. Πλέον έχει και γυρίνους. Και φεύγουμε τώρα. Δυστυχώς δεν είχαμε πολύ χρόνο για χέρμπινγκ αυτή την εβδομάδα, κανονικό, στο φυσικό περιβάλλον. Αλλά από την επόμενη, μάλλον θα γίνει. Αυτά λοιπόν, γεια σας.